καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι το στόλισμα του σπιτιού. Ναι, πάμε να στολίσουμε χριστουγεννιάτικα. Ήρθα στο hall και στο σαλόνι για να ξεκινήσω να στολίζω. Είναι μαζεμένα, έχει κάτι σιδέρωτα μόνο. Οπότε λέω να ξεκινήσω σιγά σιγά να βγάζω τα στολίδια, τα διακοσμητικά τέλος πάντων. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι τα μπισκότα που έφτιαξα, τα στολίδια, κανέλας, μοσχομυρίζουν. Άνοιξα την πόρτα της τραπεζαρίας εδώ και μοσχομυρίζουν. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω βάλει και βλέπω και ακούω μάλλον χριστουγεννιάτικα και επειδή δεν έχουμε τζάκι, έχω βάλει ένα βίντεο που δείχνει και ένα τζάκι. Υπάρχουν πάρα πολλές λίστες τέτοιες στο YouTube που μπορείτε να τσεκάρετε. Θα σας έχω από κάτω για να δείτε και τώρα πάω να δω τι στολίδια έχω για να στολίσω. Λοιπόν, αυτά είναι κάποια από τα χριστουγεννιάτικα που έχω. Είναι άλλη μία κούτα. Αυτό είναι για ρεσό, δώρο από τον παππούλι της μαμάς μου, του προπάπου μου δηλαδή. Αυτό εδώ το σπιτάκι το οποίο είχαμε συναπολογίσει με τον Γιάννη πριν 2 χρόνια. Είναι υπέροχο, μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχει και αυτό εδώ το έλκυθρο το οποίο πρέπει να το φτιάξω τέλος πάντων. Έχει χαλάσει, δεν είναι όπως ήταν συναμολογημένο. Αυτό το σπιτάκι το οποίο είναι υπέροχο πραγματικά. Και είχα φροντίσει να δημιουργήσω βραχυκύκλωμα πρόπερση με αυτό. Θα σας έχω όλα τα χριστουγεννιάτικα μου βίντεο από κάτω για να μπείτε να τα δείτε αν θέλετε, να ρίξετε τη ματιά σας. Αυτό το δεντράκι το οποίο είχα φτιάξει εγώ, θα σας έχω και αυτό από κάτω. Είναι πανεύκολο για να φτιαχτεί και συνήθως το συνδυάζω με αυτό εδώ. Κάνω δηλαδή μια γωνίτσα χριστουγεννιάτικη με αυτό γιατί μου ταιριάζει χρωματικά και αυτό. Και φέτος νομίζω ότι θα πάρει και αυτές τις βαλίτσες μαζί γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και άλλο χριστουγεννιάτικο δεντράκι. Χιονάνθρωπο, έχω τάρανδο, έχω κι άλλο χιονάνθρωπο, έχω πολλά πράγματα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε γιατί δεν θα τελειώσω ποτέ. Όσο πάω και βγάζω περισσότερα πράγματα, έχω έμπνευση, κορδέλες, λουλούδια, δεν με βλέπω να τελειώνω ποτέ μου φαίνεται. Νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο. Είναι πολύ ωραία. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό μου το έχει φτιάξει η θεία μου, η οποία έχει φτιάξει και τα μπλουζάκια για την παιδική φωτογράφηση του blog. Η ίδια, παιδιά, κάνει φανταστικά πράγματα. Είναι χρυσοχέρα. Και έχω ξεκινήσει εδώ. Αλλά έχουμε μέλλον ακόμα. Έχω τελειώσει. Τι φωνάζεις ρε! Τι φωνάζεις ρε! Λοιπόν, έχω τελειώσει και θα σας δείξω τι έχω φτιάξει. Έφτιαξα εδώ μια γωνίτσα με στολίδια ψυχρού χρώματος, ασημί και τέτοια πράγματα για να ταιριάξουν και με τα λαμπάκια που έχω βάλει. Εδώ στο τραπέζι έχω αφήσει την κολοκύθα γιατί, ναι, θα πείτε ότι είναι ξενόφερτη η κολοκύθα. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και δεν κοιτάω αν είναι ξενόφερτη η ελληνική. Μου αρέσει να δημιουργώ καινούριες παραδόσεις, καινούρια έτσι πράγματα για τις γιορτές. Οπότε άφησα την κολοκύθα γιατί μου άρεσε. Τα φαναράκια μου. Εδώ πίσω έχω κουτάκια τα οποία δεν είναι γεμάτα όλα. Είναι μόνο το πάνω κουτάκι με τα 2 στολίδια που είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Μέσα στα αποξηραμένα με τις κουκουνάρες και τα υπόλοιπα έριξα και μερικές χριστουγεννιάτικες μπάλες από αυτές που μου πήρε ο μπαμπάς. Εδώ έφτιαξε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο χωριουδάκι ας το πούμε με το τάρανδο. Το σπιτάκι που σας έδειξα και πριν, την τρισδιάστατη κάρτα που μου πήρε η Χριστίνα από τα Tiger, η οποία είναι φανταστική. Και τα στολίδια που έχω φτιάξει κανέλας και το δεντράκι το χρυσαφί. Οπότε είναι αυτή η γωνιά της τραπεζαρίας. Ελπίζω να σας αρέσει.
και στόλισα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί τώρα θα γυρίσει ο Γιάννης στο σπίτι και θα τα βρει έτοιμα. Τουλάχιστον το σαλόνι και την τραπεζαρία που ξέρω ότι του αρέσει πάρα πολύ, είναι στολισμένο. Ελπίζω να του αρέσει. Και αυτά από μένα για σήμερα. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο που θα είναι πολύ πολύ σύντομα. Από μένα, φιλάκια πολλά!